Λέω γιατί στον Πειραιά, από ό,τι διαβάσαμε, είδαμε κτλ., αποφάσισε η Δημοκρατική Αριστερά να μην κατεβάσει δικό της υποψήφιο και να αφήσει ελεύθερους τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν κάτω το δοκούν. Αλλά στελέχη της Δημοκρατικής Αριστεράς, ο προτινόμενος στην προηγούμενη φάση για υποψήφιος δήμαρχος και αν δεν καλάς και η ίδια η οργάνωση Πειραιά της Δημοκρατικής Αριστεράς, υποστηρίζει το ψηφοδέλτιό σας. Διαμορφώνεται ένα ψηφοδέλτιο συνεργασία και συμμετέχει. Κύριε Τζαντουλάκος, αν δεν κάνω λάθος. Είστε πια ένα ψηφοδέλτιο συνεργασίας. Το λέω γιατί θα σας πω και το άλλο που λένε. Εντάξει, λένε. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στον Πειραιά, ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι. Τι είναι? Ναι, δεν είναι έτσι. Ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι. Είναι ψηφοδέλτιο που το στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, που ένα σημαντικό τμήμα των μελών του ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει. Στον Πειραιά πάντα έχουμε μια ξεχωριστή ιστορία σε αυτά τα πράγματα. 16 χρόνια διαδρομής. Τώρα έχουμε μια συστηματική... Δεν έχετε παραιτηθεί, κύριε Δρίτσα, έτσι δεν είναι? Δεν έχετε παραιτηθεί. Δεν έχω παραιτηθεί. Το είχαμε συζητήσει και την άλλη φορά. Ναι. Εντάξει. Πάμε λοιπόν. Ναι. Στον Πειραιά έχουμε μια συσπήρωση πολιτών, ενεργών πολιτών που ανήκουν σε διαφορετικά κόμματα και που συστηματικά καθημερινά παρεμβαίνουν, μελετούν για τα ζητήματα της πόλης, διεκδικούν ή προτείνουν. Έχουμε εκπροσώπηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή είναι μια διαδικασία που στηρίζεται από τα κόμματα της αριστεράς, αλλά δεν καπελώνεται από τα κόμματα της αριστεράς. Έχει την αυτοτέλειά της και έτσι κι αλλιώς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που ευνοεί τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Μας πείτε ότι είστε και ανεξάρτητος, κύριε Δρίτσα, τώρα. Δηλαδή, αν κερδίσετε εσείς αύριο, θα πείτε κέρδισε η τοπική αυτοδιοίκηση ή ο ΣΥΡΙΖΑ? Αφού ΣΥΡΙΖΑ είστε. Να δείτε, αυτές οι διακρίσεις. Όταν γίνονται τηλεοπτικά μπορεί να έχουν τα όρια τους. Όταν γίνονται στην ουσία, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει μια αυτοδιοίκηση ανοιχτή στους πολίτες, δημοκρατική και με αυτοτέλεια και πραγματική αυτοδιοίκηση και όχι ετεροδιοίκηση. Όλοι αυτό προτείνουν. Ή λένε ότι το προτείνουν. Λοιπόν... Ακούστε τον κύριο Μιχαλολιάκο, το ίδιο λέει. Όχι. Τον καινούριο παίχτη που κατέβηκε τώρα τον κύριο Μόραλη, το ίδιο λέει ο Μόραλης. Ο κύριο Μιχαλολιάκο λέει: κόμμα μου είναι ο Πειραιάς, με πρόεδρο τον κύριο Σαμαρά. Oh, δεν λέει αυτό. Ναι, αυτό λέει κόμμα μου είναι ο Πειραιάς. Τα προβλήματα του Πειραιά είναι η έννοια μου, τέλος πάντων. Αντίπαλός μου. Μιλάει ο ίδιος προσωπικά και λέει: εγώ και ο κύριος Σαμαράς βρίσκουμε λύσεις για τον Πειραιά. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια άλλη ποιότητα. Εσείς λέτε εγώ και ο Τσίπρας. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Η αριστερά από αυτή την άποψη. Θα είναι οι πολίτες του Πειραιά, σας βεβαιώνω γι' αυτό, μπορούμε να το εγγυηθούμε. Εγώ δεν το θεωρώ κακό να πείτε ότι είσαστε ΣΥΡΙΖΑ, αφού είσαστε ΣΥΡΙΖΑ και ανήκετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Καθόλου το αντίθετο. Γιατί θέλετε να το βγάλετε από πάνω σας? Και άλλοι υποψήφοι, το κάνετε μόνο εσείς. Είμαι περήφανος που είμαι ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που προωθεί την αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης. Η αριστερά, λοιπόν, για να το πάμε την ευρία έννοια, στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, στον Πειραιά. Και παρεπτόντως, επειδή ρωτούν και πολλοί φίλοι από τον Πειραιά που ένιωσαν τον πρωινό σεισμό, λέγαμε και νωρίτερα, πιθανό να μην το ακούσετε, είναι 4,8 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο είναι στο Αιγαίο Πέλαγος, 115 χιλιόμετρα από την Αθήνα, ανάμεσα στην Εύβοια και στη Χίο. Σκεφτείτε το χάρτη πώς είναι στο κέντρο. Περίπου ανάμεσα στην Εύβοια. Ούτε μία ανησυχία, η περιοχή δεν δίνει μεγάλους σεισμούς, φυσιολογικό φαινόμενο. Είναι μια περιοχή που δεν δίνει γενικά σεισμούς. Άρα, το είπαμε νωρίς πάντως από την στιγμή που είναι 7 και 5. Ούτε έχουμε κάποιο πρόβλημα, τίποτα. 7 και 5, κάπου εκεί έγινε ο σεισμός. Απλώς επειδή δονιάσαμε στον Πειραιά πιο πολύ, ευκαιρία να το λέμε. Λοιπόν, έχει όμως, να το πω έτσι, πιθανότητες επιτυχίας η αριστερά, το ψηφοδελτίό σας, αυτή η κίνηση που είχε χρόνια στον Πειραιά, την ώρα που εσείς είχατε μέχρι τώρα ως αντίπαλο το σημερινό δήμαρχο, φαντάζομαι εξακολουθείτε και τον έχετε βέβαια, αλλά στο παιχνίδι μπήκε και ένας νέος παίχτης. Και με δημοσκοπήσεις και τα στοιχεία λένε ότι μπαίνει και πολύ φορτσάτος. Πολύ δυναμικά, ναι. Μιλώντας για την υποψηφιότητα του κυρίου Μόρα. Έτσι και έτσι. Ο κύριος Μόραλης. Είναι δύο υποψηφιότητες με τις οποίες έχετε αντιπαλότητα πολιτική και αυτοδιοικητική ούτως ή άλλως, ή υπάρχουν δυνατότητες σύμπλευσης, συνεργασίας, συνεννόησης σε ζητήματα που αφορούν στον Πειραιά κατά βάση και μετά θα δούμε και τα πολιτικά. Ναι, πολύ συνοπτικά. Ο απερχόμενος δήμαρχος είναι ένας δήμαρχος κομματικός της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν είναι αυτό το ζήτημα. Είναι ότι συγκροτεί μια προσωποπαγή εξουσία και οτιδήποτε σχεδιάζει, το σχεδιάζει για τη δική του ιστεροφημία. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Για ποιος, σε τι αναφέρεστε? Αναφέρομαι στο ότι έχει απλώσει τραχανά για ένα σωρό ζητήματα, χωρίς πραγματικά αυτά να υπακούν σε ένα σχεδιασμό για τις ανάγκες της πόλης, σε μια ιεράρχηση, ό,τι μπορεί να βρει
που να δείξει ότι κάνει έργο. Ότι μπορεί να διαμορφώσει συνθήκες παραγωγικής. Το ότι είναι της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι συνώνυμο του κακού. Γιατί λέτε είναι δικομματικός. Και τι είναι, θα σας πω. Άμα κάνει δουλειά, η δουλειά πρέπει να γίνεται. Δεν είναι το θέμα αν ο άλλος είναι του κόμματος. Το θέμα είναι του κόμματος και να δουλεύει για πάρτι του και για το κόμμα, ναι. Αλλά άμα κάνει τη δουλειά για την οποία. Δεν θα είχα καμία αντίρρηση γι' αυτό. Όταν όμως η κυβέρνηση και το κόμμα που κυβερνά καταστρέφουν την αυτοδιοίκηση, έχει χάσει ο Δήμος Πειραιά περίπου 25% των πόρων που κανονικά είχε πριν το μνημόνιο. Βρίσκεται υπερχρεωμένος. Έχει πολύ ζωτικά προβλήματα σε σχέση με τη στελέχωση των υπηρεσιών του. Όταν αυτά τα πράγματα είναι έξω από την πολιτική του Δημάρχου, δηλαδή αποδέχεται όλη αυτή την πολιτική χωρίς να αντιδρά, χωρίς να βρίσκει λύσεις, χωρίς να θέτει θέμα, αντιλαμβάνεστε ότι πολύ σύντομα αυτά θα τα πληρώσουν οι πολίτες. Δεν θα τα πληρώσει η Δημοτική Αρχή. Λέω, ο βασικός αντίπαλος σε αυτή την εκλογική μάχη, τη διεκδίκηση του Δήμου, είναι ο κύριος Μιχαλολιάκος. Το λέω γιατί σε αυτό το χώρο, ας το πούμε έτσι, τον ευρύτερο, εμφανίζεται και η άλλη υποψηφιότητα. Εσείς κάνετε ένα διμέτωπο αγώνα ή έναν. Ναι, γι' αυτό σας ρώτησα. Κάνουμε κυρίως έναν αγώνα να προσεγγίσουμε τους πολίτες και να τους πείσουμε για τη δική μας πρόταση. Αυτό θα το δείτε σε όλες τις. Τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τις ανακοινώσεις μας ή προωθούμε την προεκλογική μας καμπάνια. Γιατί δεν έχει σημασία να αποδομήσεις τους αντιπάλους, όσο έχει σημασία να καταξιώσεις και να δεσμευτείς απέναντι στους πολίτες για το τι μπορείς να κάνεις προφανώς, εσύ. Προφανώς αυτή είναι η πιο σωστή γραμμή, δηλαδή το να έχεις τις θετικές σου προτάσεις και ο πολίτης να σε κρίνει γι' αυτό που προτείνεις. Έχουμε. Αλλά το ερώτημα είναι αν, ας πούμε, έχεις απέναντι δύο διαφορετικές. Και των άλλων υποψηφίων, αλλά επειδή είναι η πιο σημαντική, ας το πούμε έτσι. Δύο διαφορετικές προτάσεις για τον Πειραιά που είναι, για την γνώμη σας, καταστροφικές, που στοχεύουν σε κάτι διαφορετικό και όχι στη λύση των προβλημάτων της πόλης, ή δεν είναι έτσι. Όχι. Ο απερχόμενος δήμαρχος είναι δήμαρχος και μπορεί να κριθεί και για το έργο του και να αξιολογηθούν και τα θετικά του και τα αρνητικά του και τα όρια του. Εγώ νομίζω ότι έχει εξαντλήσει τα όρια του και θα έλεγα ότι. Μπορώ να, θετικά, πω, δηλαδή. Μπορώ να το πω στις πυρές. Ναι, παραλαμβάνοντας ένα δήμο από τη Δημαρχία Φασούλα κατεστραμμένο και μια πόλη σε κατάσταση αθλειότητας, βελτίωσε αυτή την εικόνα σημαντικά. Ναι. Αυτό μπορώ να το παραδεχτώ. Είναι προς την πίτσα, το λέτε. Μα είναι προφανές, γιατί όχι. Λοιπόν, αυτό όμως και δεν είναι αρκετό για τη συνέχεια. Λέτε ότι έφτασε στα όρια. Λέτε ότι έχει φτάσει στα όρια του. Έχει φτάσει στα όρια του και θα έλεγα, επειδή υπάρχει στοιχείο αλαζονίας, υπάρχει στοιχείο προσωποπαγούς αυτοδικαίωσης, υπάρχουν τέτοια στοιχεία στην Δημαρχία Μιχαλολιάκου, θα είναι και επικίνδυνο να συνεχίσει. Το έχει πληρώσει ο Πειραιάς και στο παρελθόν. Το έχει πληρώσει και στο παρελθόν. Από ποια άποψη επικίνδυνο, γιατί το συνδέει κανείς την προσωπική του. Είναι επικίνδυνο διότι αν επιβεβαιωθεί μια τέτοια τάση αλαζονική που έχει ο απερχόμενος δήμαρχος, από εκεί και πέρα η διοίκηση του Δήμου θα γίνει ανεξέλεγκτη. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι για πέντε χρόνια επειδή μπροστά. Επειδή μιλήσατε για κόμματα και υπερκομματικούς, θα σας έλεγε κανείς ότι ο μόνος υπερκομματικός αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητος, είναι ο κύριος Μόραλης, που δεν έχει κόμμα πίσω του. Δεν το στηρίζει κανένα κόμμα, έτσι έχει δεν είναι. Τα δύο κόμματα της συγκυβέρνησης, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Από πού προκύπτει αυτό που λέτε. Τώρα δεν είναι δυνατόν να μιλάμε, κοιτάξτε να δείτε. Όχι, γιατί εσείς είστε ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μιχαλολιάκος υποστηρίζεται ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία τι υποστηρίζει. Μοιάζει σαν Νέα Δημοκρατία. Το Σαμαρά, συνάντησε προχθές. Ο μόνος θα σας έλεγε ο κύριος Μόραλης, θα το έλεγε φαντάζομαι ο ίδιος, ότι εγώ είμαι υπερκομματικός, κάνω ένα κόμμα από πίσω μου. Ελάτε εδώ, στηρίξτε. Καταρχήν, εγώ τιμώ τα κόμματα και υπερασπίζομαι το κόμμα μου ως κάτι ξεχωριστό. Εντάξει, από τα κόμματα. Είναι άλλο τα κόμματα χειραγώγησης, τα κόμματα της καταστροφής και άλλο τα κόμματα που συσπυρώνουν πολίτες και που επεξεργάζονται πολιτικές προτάσεις για την κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα τέτοιο κόμμα και διαφέρει ριζικά από το όλα λέω, τα λέω γιατί έχετε χαρακτηρίσει, έχετε μιλήσει για μπερλουσκονικά φαινόμενα και εσείς και άλλοι συναδελφοί και τα λοιπά. Γιατί? Έχουμε μπερλουσκονικό φαινόμενο χωρίς τουλάχιστον αυτό που έκανε ο Μπερλουσκόνη που ίδρυσε ένα κόμμα. Μπερδεύουμε και θολώνουν τα νερά αυτό το ψηφοδέλτιο. Είναι ψηφοδέλτιο επιχειρηματιών. Κακό είναι αυτό να σας πει κανείς επιχειρηματίας, δεν έχει δικαίωμα να κατέβει. Έχει πάθει δικαίωμα. Τότε. Ο επιχειρηματίας ως επιχειρηματίας αναπτύσσει την επιχειρηματική του
δράση με στόχο την ανάπτυξη των ωφελημάτων για την επιχείρησή του. Εάν ως πολίτης, που είναι και επιχειρηματίας, ενδιαφέρεται για την πόλη, θα έπρεπε να το είχε δείξει. Χρόνια τώρα, κανένας από αυτούς που ηγούνται, τους επιχειρηματίες που ηγούνται αυτού του ψηφοδελτίου, δεν έχει δώσει δείγματα γραφής για ενδιαφέρον για την πόλη. Ο επιχειρηματίας δεν είναι πολίτης, όπως είναι ο δικηγόρος, ο γιατρός, ο μηχανικός, ο εργαζόμενος, ο λιμενεργάτης, ο άνεργος. Γιατί λοιπόν, που δείχνουν ενδιαφέρον για την πόλη. Πώς στοχεύουν απομένως, κάτι γνώμη σας. Γιατί λοιπόν δεν είχε δείξει ενδιαφέρον. Προσέξτε, ισχυροί επιχειρηματικοί κύκλοι που συμμετέχουν σε αυτό το ψηφοδελτίο, πρόσωπα μάλλον, επιχειρηματίες, καθοδηγούν κόμματα όλα αυτά τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν. Τι μιλάτε για διαπλοκή δηλαδή, κύριε Δρέτσα. Είναι δυνατόν να μιλάμε, είναι δυνατόν να μιλάμε χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ότι αυτές οι ισχυρές οικονομικές συγκροτήσεις. Δεν το γνωρίζουμε αυτό που λέτε. Κυβερνούν την Ελλάδα. Κάνετε εικασίες. Λέτε κυβερνούν την Ελλάδα επιχειρηματίες. Αυτό πού προκύπτει, όπως είπε ο άλλος. Δεν ξέρουμε ότι ο κύριος Κόκαλης είχε τεράστια ισχύ πολιτική. Δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ότι ο κύριος Μαρινάκης ως επιχειρηματίας δεν έχει κανένα πλοίο του με ελληνική σημαία. Δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ότι ο επιχειρηματικός ρόλος δεν σήμαινε κοινωνική παρέμβαση. Και τώρα έρχεται ένα ψηφοδέλτιο με μπροστά τον κύριο Μόραλη, ο οποίος δεν έχει σχέση με τον Πειραιά, έτσι κι αλλιώς, παρά μόνο τη σχέση που είχε ως διοικητικός παράγων του Ολυμπιακού και του ποδοσφαίρου. Και έρχεται ένα τέτοιο ψηφοδέλτιο το οποίο το στηρίζουν ο κύριος Μαντούβαλος, ο κύριος Αρβανιτόπουλος, κάποιοι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ, η παλιά θητεία, ό,τι πιο φθαρμένο υπήρχε στη θητεία Φασούλα και Αγραπίδη. Ή και κάποιοι βουλευτές πήγαν. Βουλευτές. Ο κύριος Λοβέρδος είδα προχτές. Ο κύριος Λοβέρδος. Κύριος Γιακουμάτος. Κύριος Γιακουμάτος. Ναι. Κύριος Λοβέρδος. Είναι δυνατόν αυτό να θεωρείται υπερκομματικό? Είναι δυνατόν αυτό να θεωρείται νέο? Είναι αυτό να θεωρείται εγγύηση? Εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε ότι υπάρχει χρήμα. Είναι δυνατόν να μιλάμε στη σύγχρονη εποχή και μάλιστα σε μια πόλη όπως είναι ο Πειραιάς, η πόλη της ναυτοσύνης, η πόλη της περηφάνειας, η πόλη της Μπέσας, να μιλάμε, να κουνάμε το χρήμα και να λέμε εμείς μπορούμε γιατί έχουμε χρήμα? Αυτά είναι έξω από τις παραδόσεις του πολιτισμού του Πειραιά. Μάλιστα. Πάτε εδώ μια τελεία να κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί θέλω να δούμε και τις βασικές στοχεύσεις. Δηλαδή, είναι μεγάλα θέματα. Θα δούμε και τα προβλήματα. Το λιμάνι. Βέβαια. Για παράδειγμα, εξαιρετικά σημαντική η παραγωγική του δυνατότητα. Είναι στρατηγική σημασία. Προφανώς και για τη χώρα και για την πόλη. Παραγωγική διαδικασία, η διαδικασία του λιμανιού του Πειραιά. Είναι μεγάλο λιμάνι στην Ευρώπη. Πύλη εισόδου στην Ευρώπη δίνει τεράστια πλεονεκτήματα. Αυτά αυτή τη στιγμή έχουν γεννήσει ενδιαφέρον επιχειρηματικό. Υπάρχει το ενδεχόμενο, όπως αν συνεχιστεί αυτή η διαδικασία που έχει δρομολογηθεί μέσω ΤΑΙΠΕΔ, ένα ολιγοπόλιο να ελέγξει όλο το λιμάνι. Εδώ όμως θα μου επιτρέψετε να σας πω, ακούω και από τους υποψηφίους σας να έχουν διαφωνίες επί του ζητήματος. Δεν υπάρχει κανείς που να συμφωνεί. Ναι. Στον Πειραιά δεν υπάρχει κανείς που να συμφωνεί. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, το Ναυτικό Επιμελητήριο πιο σωστά, η Ένωση Εκτοπλώων, τα επιμελητήρια, ο Εμπορικός Σύλλογος, όλα τα επιμελητήρια, οι ενώσεις εργαζομένων και εμείς έτσι κι αλλιώς είχαμε τη θέση με σταθερή, αλλά ακριβώς από αυτή την παμπυραϊκή στάση, θα έλεγα και διαταξική, ως προς το σχέδιο ΤΑΙΠΕΔ πάντα, έτσι, όχι ως προς το... Από εκεί και πέρα αρχίζουν οι διαφορές. Εκεί και η Δημοτική Αρχή του κ. Μιχαλολιάκου προσαρμόστηκε και είπε και εγώ δεν θέλω... Και τώρα και ο κύριος Μόραλης είπε δεν θέλω ιδιωτικό λιμάνι. Ναι, ναι, ακριβώς. Δεν υπάρχει κανείς που να το, θέλει. Δέχεται αυτό το σχέδιο. Μπορεί να γίνει αυτό χωρίς... Το προωθεί. Μπορεί να γίνει όμως χωρίς το ναι του Δήμου Πειραιά αυτό. Δυστυχώς τυπικά μπορεί. Αλλά εάν ο Δήμος Πειραιά ορθώσει ανάστημα δεν μπορεί. Και αν συσπυρώσει, αν μπει μπροστά όπως πρέπει. Αυτά είναι μέχρι τα όρια. Τώρα όμως κύριε Δρίτσα, για να είμαστε ειλικρινείς. Για να πούμε και το άλλο, ναι. Μέχρι τώρα η πορεία έχει δείξει ότι η Κόσκο τα έχει πάει καλά στο λιμάνι. Και εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια ικανοποίηση σε σχέση με αυτό που ήταν πριν.
Για λεφτά. Ή έχετε, ας πούμε, μια απάντηση. Κόσκο, ρωτάει ένας άλλος κόσμος. Η Κόσκο πήρε μια δημόσια επένδυση που ήταν η Προβλήτα 2. Ακριβώς. Που είχε και τις μεγάλες δυνατότητες. Mm-hmm. Ήταν το πιο κερδοφόρο και το πιο παραγωγικό. Τις είχε θεωρητικά. Κομμάτι. Δεν τις ανέπτυσε όσο ήταν στο δημόσιο. Δεν υπήρχε ποτέ. Πάντα οι ισολογισμοί του ΟΛΠ ήταν ενεργητικοί. Mm. Δεν υπήρχε. Έπαινε μέσα. Δεν υπήρχε ζημιά. Υπήρχε κέρδος. Και αυτό βασιζόταν στην κερδοφορία του εμπορικού κομματικού και κυρίως του Μάλιστα. σταθμού εμπορευματοκηματίων. Δηλαδή πήρε φιλέτο η Κόσκο. Δεν έκανε καμία επένδυση υποδομής. Έκανε επενδύσει μόνο ανώδομων, το logistic και τις γερανογέφυρες, χωρίς προστιθέμενη αξία για τη χώρα μας, με πολύ ευνοϊκούς όρους και φορολογικών και άλλων απαλλαγών. Έχει καθιερώσει ένα χώρο άβατο, με εργασιακές συνθήκες και σχέσεις απαράδεκτες και για την περίοδο της κρίσης απαράδεκτες που έχουν δηλαδή δεν ωφέλησε η εμπλοκή της Κόσκο το λιμάνι. Δεν ωφέλησε. Και αυτή τη στιγμή πόλη, η κερδοφορία της Κόσκο δεν ωφελεί, δεν διαχέεται ωφελεί μόνο την Κόσκο, σε όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Μάλιστα. Αυτό να το βάλουμε ταυτόχρονα. Αυτό το καθεστώς είναι που όλοι έχει περιοριστεί στην Προβλήτα 1 που έχει πολύ περιορισμένες δυνατότητες και με όρο να μην έχει δικαίωμα να επεκταθεί, να προχωρήσει δηλαδή άρα σε νέα δημόσια επένδυση. Άρα η δική σας πλευρά, κύριε Δρίτσα, είναι αντίθετη και στο ενδεχόμενο περαιτέρω, ας το πούμε έτσι, αξιοποίηση, ιδιωτικοποίηση, διαχείριση από τους ιδιώτες, το λέω. Τώρα έχουμε άλλο ζήτημα. Διότι τώρα εμφανίστηκαν κι άλλοι. Τώρα έχουμε άλλο ζήτημα, γιατί με την Κόσκο μπορεί να έχουμε την κριτική μας, την αντίθεσή μας, οτιδήποτε. Εκεί ήταν μια παραχώρηση ενός τμήματος του λιμανιού. Εδώ μιλάμε για όλο το λιμάνι, μιλάμε για το πλειοψηφικό πακέτο του ΟΛΠ. Και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, όπως είδατε. Από πολλούς ομίλους. Πολύ μεγάλο. Γιατί να μην υπάρχει. Βεβαίως και υπάρχει. Αυτό είναι προφανές. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση, ενώ στην πραγματικότητα αποδεικνύεται ότι πραγματικά το λιμάνι του Πειραιά έχει τεράστιες δυνατότητες κερδοφορίας και ακριβώς υπάρχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα δώσει κανείς. Πουθενά στον κόσμο δεν συμβαίνει αυτό. Το 97% των λιμανιών της Ευρώπης και γενικότερα είναι υπό δημόσια ή κρατική ή και αυτοδιοικητική λειτουργία. Έλεγχο. Συμμετέχουν οι Δήμοι δηλαδή. Και εδώ πρέπει να συμμετέχει ο Δήμος Πειραιά. Εδώ ωφελεί το Δήμος από το λιμάνι. Παλιότερα, όταν ο ΟΛΠ δεν ήταν στο χρηματιστήριο, υπήρχε ένα καθεστώς ανταποδοτικών τελών. Τώρα δεν υπάρχει. Από τότε όμως που μπήκε τίποτα στο χρηματιστήριο, έτσι, αυτό δεν προβλέπεται. Είχε πει ο κ. Μιχαλολιάκος να μπει κάτι στο εισιτήριο. Όχι ως επιπλέον, αλλά στη διαχείριση της τιμής του εισιτηρίου να υπάρχει ένα ποσό που να πηγαίνει στο Δήμο. Εσείς θα συμφωνούσατε με κάτι δεν τέτοιο? Δεν γίνεται αυτό. Μέσα από τους κανονισμούς που ισχύουν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο ΟΛΠ είναι μια. Ο Δήμος Πειραιά πρέπει να συμμετέχει στον ΟΛΠ, πρέπει να συμμετέχει στη διοίκηση του λιμανιού και όχι μόνο έτσι όπως μέχρι τώρα γίνεται, εξ οφίτσιο ο Δήμαρχος. Πάμε σε άλλα δύο-τρεις μετήτλους τις άλλες σας πρωτοβουλίες που θέλετε να αναπτύξετε στο Δημήτρη, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Για τον ΟΛΠ το είπα ακριβώς, επειδή δεν έχουμε χρόνο. Γι' αυτό το λέω. Να πάμε γρήγορα. Μετήτλους, δύο-τρία ακόμα κεντρικά θέματα. Και έχουμε ένα πρόγραμμα φτιαγμένο όχι για προεκλογικές ανάγκες και επικαιροποιούμενο διαρκώς. Και για το πράσινο στον Πειραιά και για τους ελεύθερους χώρους και για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων. Γενικά ο Πειραιάς να γίνει επισκέψιμος, να γίνει πόλη που να αξίζει και να ζεις και να την επισκέπτεσαι. Είτε μιλάμε για τουρίστες, είτε μιλάμε για ανθρώπους που ζουν στην Αττική κλπ. Χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή όμως μια ασπίδα κοινωνικής προστασίας. Πρέπει ο Δήμος να αναπτύξει ένα σχέδιο. Μπορούμε πραγματικά εχθές. Για τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα βίωσης. Αυτό το κάνει ο Δήμαρχος και το κάνει αθόρυβα, χωρίς να το φωνάζει. Δεν χρειάζεται να το κάνει θορυβωδώς. Προφανώς χρειάζεται να το κάνει συστηματικά. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να έχουμε προγράμματα για τη στήριξη των ανέργων χωρίς να έχουμε καταγράψει τους ανέργους της πόλης μας? Τα δημοτικά διαμερίσματα για μας που θα είναι αναβαθμισμένα και θα έχουν σοβαρό ρόλο αποφασιστικό. Θα είναι και υπηρεσίες που θα ξέρουν ποιοι είναι οι άνεργοι. Κλείνουμε, κύριε Δρίτσα, με τις μονοδρομήσεις. Συμφωνείτε, διαφωνείτε? Οι μονοδρομήσεις γενικώς είναι καλό πράγμα. Έγιναν με πολύ λάθος τρόπο. Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω στον κύριο Δρίτσα. Για το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Γιατί θα βγάλω την ιδιότητα του υποψηφίου δημάρχου και θα σας κρατήσω ως βουλευτή και κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.
Μπορείτε να μας διευκρινίσετε από τη δική σας πλευρά τι ακριβώς λέτε σε σχέση με την ιστορία του νομίσματος, δηλαδή και του δημοψηφίσματος. Θα πάτε με συγκεκριμένη πρόταση στην περίπτωση, κύριε Δρίτσα, που είστε κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβέρνηση. Και στις διαπραγματεύσεις υπάρξει εμπλοκή με τους εταίρους. Και δεν υπάρχει συμφωνία. Διότι οι εταίροι κρατούν τη στάση που κρατούν μέχρι σήμερα και εσείς έχετε την πολιτική που διακηρύσσετε. Η προσφυγή στο δημοψήφισμα τι θα σημαίνει? Θα σημαίνει προσφυγή για να συμφωνήσουμε ή να μην συμφωνήσουμε με μια συμφωνία με τους εταίρους, με την προτινόμενη συμφωνία, ή θα σημαίνει. Θα έχει να κάνει με το νόμισμα. Τη συμμετοχή ή όχι στο ευρώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Χωρίς υπεκφυγή, κύριε Λιδετζή, θα σας απαντήσω, επειδή είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είμαι ακριβώς και υποψήφιος δήμαρχος. Που σημαίνει ότι όλα αυτά τα ζητήματα και οι εξελίξεις στην οικονομία της χώρας μας και στη σχέση της χώρας μας με το διεθνές περιβάλλον αφορούν τους πάντες, αφορούν και την αυτοδιοίκηση, αφορούν την επόμενη μέρα σε όλα τα επίπεδα. Η πολιτική πρόταση είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο η πολιτική της ύφεσης, της λιτότητας, της καταστροφικής πορείας των πραγμάτων. Προχθές είχα συζήτηση με ένα στέλεχος ενός δημόσιου οργανισμού. Μην πλατιάζετε, κύριε Δρίτσα, δεν έχουμε να μην πλατιάσω. Παρακαλώ. Να συντομεύσω, αλλά ήταν κέριο. Ναι. Πείτε το, δεν είναι. Εάν προσληφθούν στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων 300 άνθρωποι, τα κέρδη του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων θα πενταπλασιαστούν ή θα τριπλασιαστούν από την δυνατότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για τη λειτουργία. Απαντήστε να ολοκληρώσουμε, κύριε Δρίτσα, για το θέμα του νομίσματος και του δημοσιοποιήσματος. Προσέξτε. Εντάξει, ότι κάνουμε εμείς στο εσωτερικό. Το τι κάνουμε σε σχέση με τους εταίρους είναι το ερώτημα που υπάρχει πάντα και για το οποίο έρχεται και επανέρχεται. Αυτό που κάνουμε είναι ότι με την έγκριση του ελληνικού λαού καθιερώνουμε μια πολιτική ριζικά διαφορετική και την υπερασπιζόμαστε και προσερχόμαστε για να διαπραγματευτούμε το χρέος. Όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν το πώς θα αντιδράσουν οι Ευρωπαίοι, που εμείς πιστεύουμε ότι θα μπουν σε μια άλλη πολιτική, γιατί μέχρι τώρα διαπραγμάτευση δεν γίνεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε καθαροί απέναντι στον ελληνικό λαό. Είτε με δημοψήφισμα, είτε με οτιδήποτε άλλο, θα πάμε χέρι-χέρι μαζί του και με σεβασμό στην δική του βούληση. Προφανώς αυτό είναι το νόημα βούληση, όμως, των λόγων του Γιάννη από Δραγασάκη. Την πολιτική, ναι. Αυτό είναι το νόημα των λόγων. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά η πολιτική βούληση των πολιτών. Μα, το δημοψήφισμα δεν είναι ένα τέχνασμα. Όχι, όχι, δεν το λέω. Ίσα, είναι μια δέσμευση ότι εγώ δεν θα κάνω τίποτα αν δεν σε ρωτήσω. Επομένως το ευρώ δεν είναι φετινό. Αλλά αυτό είναι προθύστερο. Κύριε Δρίτσα, αυτό που λέγατε παλιά για το ευρώ το επαναφέρετε όμως. Γιατί ο ελληνικός λαός οφείλει να το γνωρίζει αυτό. Είναι φετίχη, είναι το νόμισμά μας το ευρώ ή δεν είναι, ή παίζεται. Δύο λεφτά. Δεν υπάρχουν τέτοιοι όροι στα πράγματα που ζούμε. Λέμε ότι εμείς θέλουμε να δώσουμε τη μάχη μέσα στην Ευρωζώνη και μέσα στην Ευρώπη, γιατί εκεί είναι το προνομιακό πεδίο, γιατί για να μπορεί να βοηθηθεί ο ελληνικός λαός πρέπει να βοηθηθούν και άλλοι λαοί της Ευρώπης. Μάλιστα. Και ο χώρος που δίνουμε την μάχη για να αλλάξουν τα πράγματα είναι και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτό είναι η βασική. Σας περιμένουμε με τους άλλους δύο και με τον κύριο Μιχαλολιάκο και με τον κύριο Μοράλη. Έχουμε απευθύνει προσκλήσεις. Θα είστε και οι τρεις εδώ για να τα συζητήσουμε. Και ακόμα πιο ανοιχτά. Και ακόμα πιο. Ναι. Αν είναι δυνατόν να είναι εδώ, όλοι είναι εδώ. Δεν έχουμε πρόβλημα. Εσείς θα έχετε υποψήφιοι. Μπροστά στην κάλπη πρέπει να είναι όλοι ισότιμοι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ κύριε Γαλλία για τη συζήτηση. Πάμε εμείς να ακούσουμε τις ειδήσεις σύντομα με τη Μαρίνα Στασοπούλα. Αμέσως μετά θα είναι μαζί μας εκπρόσωπος των πολιτικών κομμάτων, παρασύτων και μη που λένε. Έλα Μαρία μου. Καλημέρα και πάλι. Αν υπάρχει έστω και ένας Έλληνας που πρέπει να θέλει να επιτύχει αυτή η κυβέρνηση, αυτός πρέπει να είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, είπε χθες ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε διακαναλική του συνέντευξη. Χαρακτήρισε εντελώς παρασιτική τη συμπεριφορά του Φώτη Κουβέλη. Ο πρόεδρος του Πασόκ δεν έχασε απλώς την ψυχραιμία του, απόλεσε κάθε αίσθηση μέτρου, απάντησε η Δημοκρατική Αριστερά. Η χώρα χρειάζεται σοβαρότητα, σταθερότητα και όχι συμπεριφορές απομονωτισμού. Το μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά χθες αναφερόμενο σε μέσος των ΣΥΡΙΖΑ. Το δίλημα των ευρωεκλογών ή με τη Μέρκελ ή με την αριστερά έθεσε για άλλη μια φορά χθες ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζοντας το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Έντονη κριτική άσκησε το Πασόκ στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την τοποθέτηση του Ηλία Νικολόπουλου στο ευρωψηφοδέλτιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέροντας πως είναι πέρα από κάθε όριο πολιτικής λογικής η επιλογή του συνταγματολόγου της Χρυσής Αυγής για το ευρωψηφοδέλτιο.
Ο Βασίλης Μιχαλολιάκος έχει εξαντλήσει τα όρια του. Θα είναι επικίνδυνο να συνεχίσει, ενώ το ψηφοδέλτιο Μόραλ είναι ψηφοδέλτιο επιχειρηματιών, δήλωσε πριν από λίγο στην πρώτη γραμμή ο υποψήφιος δήμαρχος Πειραιά Θοδωρής Δρίτσας. Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την προχειρότητα και τις παρανομίες του παιδικού πάρκου στην Αργυρούπολη, στο οποίο βρήκε τραγικό θάνατο το 13χρονο αγοράκι και τραυματίστηκε βαριά η 9χρονη αδελφή του. Καταπέλτης για την έλλειψη μέτρων ασφαλείας, η κατάθεση ενός αστυνομικού που πήγε στον τόπο της τραγωδίας. Θέση κατηγορία για τους τρεις υπαλλήλους και του ιδιοκτήτη του πάρκου μετατράπηκε σε ανθρωποκτονία από αμέλεια με ενδεχόμενο δόλο που είναι κακούργημα. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της περίοδου 2015-2018 με στόχο να ψηφιστεί έως τη Δευτέρα, μέρα της συνεδρίασης του Eurogroup.